νότιο της Βόρειας Χίου, τα περισσότερα μέρη είναι, μπορούμε να πούμε, παραμελημένα. Δηλαδή, όλος ο δρόμος προσπιτιός, αποχωρεί προς Βολισσό, όλα τα, η περιοχή της Αμανής από Αφροδίσια προς Λεπτόποδα. Γενικά ο δρόμος της Σικιάδας όλος, όπως ανεβαίνουμε από τον Ευκάλυπτο που έχει πάνω σε μία απότομη στροφή και πάνω, είναι όλοι οι δρόμοι, όλα δεξιά-αριστερά από τα σπίτια, βγαίνουν κλαδιά με αποτέλεσμα και τα παρκαρισμένα από τη μία και από την άλλη τα κλαδιά να υπάρχει πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων. Όλη η λαγκάδα μέσα από τους Ευκαλύπτους στη στροφή μέχρι τέλος πάνω τον Αγιάννη, τα άνω καρδάμιλα όλα, το Μάρμαρο, μέχρι τα Πλατάνια, μέχρι, είναι πάρα πολύ παραμελημένα. Με αποτέλεσμα να γδέρνουμε τα αυτοκίνητα, να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε λίγο πιο αριστερά, έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο πολύ πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ αν ο Δήμος βοήθαγε λίγο σε αυτή την κατεύθυνση, το πράσινο τέλος πάντων, διότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε στα σπίτια. Τώρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Περιφερειακή Ενότητα για το Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο. Και λέει ότι θα πρέπει οι ιδιώτες να καθαρίσουν μέχρι τη συνταμία του Γενάρη, διαφορετικά θα το κάνει η ίδια αμέσως μετά. Αυτό εξυπηρετεί. Αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Γενικά οι δρόμοι είναι όλοι, τα έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Μεγάλη εξυπηρέτηση θα ήταν. Γενικά τα οχήματα, λόγω που οι δρόμοι όλοι είναι κλειστοί, είναι στενοί, το όλο το δίκτυό μας, αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε αριστερά σε πάρα πολλά σημεία των mm-hmm. δικτύων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τροχαίου κλπ. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ενώ αναφορικά με την κατάσταση των δρόμων, προβλήματα βατότητας. Ναι, αναφορικά με την κατάσταση των δρόμων υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα χρόνιο στην περιοχή από Μερσινίδη μέχρι το Μιλικά. Η πληγή δηλαδή που έγινε με το δρόμο που επρόκειτο να διανυχθεί. Ναι, το οποίο αυτό το σημείο λόγω κατσίκες που κυκλοφοράνε κλπ. Πετάει συνεχώς βράχια μέσα στο δρόμο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αυτό έπρεπε η πολιτεία να το κοιτάξει. Σε καθημερινή βάση περνάνε τόσο πολλά αυτοκίνητα σε αυτή την περιοχή. Σε ένα σημείο έχει ξεκολλήσει ένα κομμάτι βράχου. Το έχω δείξει εγώ κατά καιρούς ξανά στην περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε πριν θρηνήσουμε θύματα να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.